Ευχαριστούμε πολύ για την πολύ ωραία παρουσίαση. Πραγματικά δίνουν λύσεις και τα πλέγματα αλλά και οι ταινίες στην ακράτεια. Για να πούμε, τα βιοϊλικά έχουν προοδεύσει πάρα πολύ, γίνονται και πολύ εύκολα. Το μικρόφωνο παρακαλώ, δεξιά και αριστερά, δύο. Σχέρια ήδη σηκώθηκαν και από εδώ πέρα στον κύριο Σουφλίδη. Παρακαλώ. Να ρωτήσω τον Γιάννη Αδαμάκη, θα ήθελα, αν υπάρχει ακράτεια προσπάθεια, αν τη διορθώνει στον ίδιο χρόνο με ταινία ή περιμένει να δει πώς θα βελτιωθεί μετά και να παρέμβει σε δεύτερο χρόνο. Να. Είναι κάτι το οποίο το είχαμε βάλει στο σπικάζ, απλά όντως μπορεί στον ίδιο χρόνο από την πρόσθεια, από τις Άνω Βελόνες, από τις Άνω Δομές, πριν βγάλεις τα νάιλον από τους βραχίονες, να τοποθετήσεις μια ταινία ελεύθερης τάσης. Συνήθως όταν η γυναίκα μας έχει ακράτεια από την αρχή, βάζουμε και ταινία ελεύθερης τάσης. Από τα 12 τέλος πάντων περιστατικά που έχουμε κάνει τώρα, μέχρι τώρα στο Λαϊκό, μία γυναίκα εμφάνισε εξυπαρχής στρες ακράτεια, την οποία αντιμετωπίσαμε όμως μετά από 3 μήνες με ταινία ελεύθερης τάσης και πραγματικά πήγε πάρα πολύ καλά. Επομένως θεωρώ ότι δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα, αρκεί να το ξέρει η γυναίκα, γιατί δεν είναι και τόσο ωραίο έτσι να βρέχεται μετά μια επέμβαση, αν δεν είναι ενημερωμένη. Πάντως ταυτόχρονα μπορεί να γίνει. Αλλά με διαφορετική τομή. Με την ίδια τομή. Με την ίδια τομή. Με την ίδια τομή. Εννοείται. Σε τρεις μήνες. Αν γίνει ταυτόχρονα, εννοείται. Αν γίνει ταυτόχρονα, με την ίδια τομή. Τη κυστεροκύλης. Απλά καλό είναι να έχεις κρατήσει το νάιλον για να μην κοντράει η βελόνα πάνω στο. Να γλύφει δηλαδή το νάιλον και να μην μπαίνει πάνω στο βραχίο. Η βελόνα της ελεύθερης ταινίας μπαίνει από την ίδια τρύπα, τις δύο πάνω τρύπες, οι οποίες είναι η ίδια τεχνική ουσιαστικά. Απλώς υπάρχει και η παραλλαγή στην τομή της κυστεοκύλης, να μην την περάσει την ταινία μέσα από εκεί, αλλά να κάνει την κλασική τομή της ταινίας ελεύθερης τάσης, σαν να μην είχες κάνει την κυστεοκύλη. Με διαφορετική τομούλα, για να μην υπάρχουν επικαλύψεις. Συγγνώμη. Αν εννοείται του πρόσθετου ολυμπιακού κόμματος, σαφώς. Πας λίγο πιο πάνω και ακριβώς. Όχι από την ίδια, από μέσα δηλαδή, από την τομή της κυστεοκύλης. Άρα από το δέρμα, από το ίδιο, διαφορετικά μέσα από τον κόλπο. Έτσι. Γιατί είναι υλικά τα οποία δεν πρέπει να προκαλέσουν το ένα αντίδραση στο άλλο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το μικρόφωνο παρακαλώ, στον κύριο Σοπηλίδη. Θα μιλήσετε. Όχι, κύριε Πτωχία. Ναι. Από την μικρή εμπειρία στο θέμα, νομίζω ότι, βασικά όλα συμφωνούμε τα στάδια, μια μικρή δίδυση με φυσιολογικό ορό, περίπου 10 σεσέ, βοηθάει καλύτερα την αποκόλληση του κόλπου. Θα έλεγα ότι εδώ δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή να έχουμε tension free κατάσταση. Τραβάμε και τα 4 αναζεύγη όσο μπορούμε πιο δυνατά. Νομίζω ότι 2 ραματάκια χρειάζονται προς πίσω, γιατί εκτός από τα ψυχολογικά που είπατε, τα οποία τα έχω κι εγώ, βλέπουμε ότι αν δεν τα βάλεις αυτά, υπάρχει μια αναδίπλωση εκεί. Καλύτερα να είναι flat όλη η επιφάνεια που θα αποφασίσουμε είτε την τριμάρουμε είτε όχι, να είναι καλά εκεί πέρα κάτω. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται και ζεσκόπηση και επίσης εγώ δεν θεωρώ και πολύ απαραίτητα τα σημάδια προεγχειρητικά, γιατί όταν παρασκευάσουμε φαίνεται το όριο του οστού εκεί, οπότε. Αλλά εντάξει, δεν βλάφτει αυτό. Είναι πιο εκπαιδευτικό, για εκπαιδευτικούς λόγους ήταν τα σημάδια και ήταν πολύ ωραία. Εμένα μου άρεσαν γιατί ήταν για εκπαιδευτικούς λόγους. Ναι, συμφωνώ με κύριε Τάσο μαζί σου. Κύριε Πτωχία, πράγματι, εμείς η αρχή του χειρουργείου ξεκινάει με 20 σεσέ. Εμείς δεν χρησιμοποιούμε φυσιολογικό ρόλο, χρησιμοποιούμε αυτό το έτοιμο μείγμα ξυλοκαίνης και αδρεναλίνης, το οποίο έχουμε δει ότι δημιουργεί και έτσι και. Αγγιώσει. Τότε πρέπει να αλλάξει τον αισιολόγο. Λοιπόν, άλλη ερώτηση. Εδώ, ναι, παρακαλώ, συνάδελφο. Στο τέλος. Καλά, Μιχάλης Γιώργος, στο Γενικό Κρατικό Αθηνών. Σας έτυχε ποτέ να φύγουν τα clips κατά τη διάρκεια που είχατε περάσει τη βελόνα και θέλετε να βγάλετε έξω το πλέγμα? Στο Πέριτζι, όχι. Όχι. Στο διευθυντικό, όχι. Έχει συμβεί σε μια. Νομίζω σε εσάς πρέπει να έχει συμβεί, έτσι. Γι' αυτό και ήθελα να τα αναφέρω, γιατί πάμε να λέω. Ως καμένος. Επειδή η αγορά είναι μικρή και μαθαίνονται. Έτσι ακριβώς. Στο advance όμως, έτσι. Ακριβώς. Μας είχε τύχει και. Όπου εκεί το advance είναι μια διαθεωρητική ταινία, ουσιαστικά πλέγμα είναι, για την ανδρική ακράτεια, για mild to moderate ανδρική ακράτεια. Εκεί όμως οι δυνάμεις που, επειδή είναι άντρας και ο κλάδος του, το ίδιο ισιακό είναι πολύ χοντρό στον άντρα.
για να πάρει σε στροφή και να βγάλει τη βελόνα, πολλές φορές σηκώνει το ίδιο ο άρρωστος. Είναι λίγο πραγματικά σχεδόν με το πόδι τραβά. Να τονίσουμε ότι έτσι και κουμπώσει πάνω στη βελόνα το κλίπ, δεν βγαίνει με τίποτα. Πρέπει σπάσει, να το κόψει. Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Είναι αδύνατο στο Πέρτζι να βγει. Έχει σπάσει μία φορά στο Γενικό Κρατικό και εντάξει, πραγματικά είναι λίγο μικρό, είναι πρόβλημα. Και γι' αυτό πλέον έχουμε ζητήσει και εμείς από την εταιρεία, όποια εταιρεία έρχεται, να έχει backup οπωσδήποτε μια συσκευή. Δηλαδή, αλλιώς δεν ξεκινάει το χειρουργείο. Να πούμε ότι όλες οι εταιρείες. Μισό λεπτό. Περιμένετε λίγο να ακούγεστε, γιατί είναι σημαντικά αυτά όλα. Ναι, η εμπειρία του καθενός είναι σημαντική. Να ακούγονται όλα, παρακαλώ. Και πάλι τονίζω, δεν υπάρχει μεγάλη εμπειρία. Αλλά θέλω να πω το εξής, ότι όλες οι ταινίες, όλες οι εταιρείες δεν έχουν την ίδια τεχνική εφαρμογή του οτίου αυτού της ταινίας. Παραδείγματος χάρη, επιτρέπετε, επειδή ακούστηκαν εταιρείες, να πω τη δικιά μου εμπειρία. Τι είναι το όνομα της εταιρείας. Η BART κατεβάζει ένα loop με μια ειδική αυτή, που το δεσμεύει εκεί και δεν φεύγει με τίποτα. Τώρα, σε αυτά μοιάζει σαν να έχει μια τάση πιθανότητας να ξεκουμπώσει, ας πούμε, η ταινία από την Αγγίλη. Επομένως, ας έχουμε υπόψη μας, αν έχουμε τέτοιες φοβίες, ίσως να αλλάξουμε και την εταιρεία. Yeah. Υπάρχουν πολλά όψεων στην πιάτσα. Να κάνω απλώς το σχόλιο σε αυτό που είπε Στάσο για τη μικρή εμπειρία. Όπως ξέρεις, γιατί είσαι ερευνητής, υπάρχει το ποσοτικό και το ποιοτικό. Ποσοτικά είναι η μικρή και μεγάλη εμπειρία. Ποιοτικά είναι πάντοτε μοναδική και όλα είναι χρήσιμα γι' αυτό. Τάσο Αθανασόπουλος, για να κλείσουμε και να πάμε επιτέλους να φτάσουμε και κάτω χαμηλά στους όρχες. Καταρχάς, συγχαρητήρια για την πολύ ωραία παρουσίαση. Για το θέμα της διοίκησης, σαφέστατα βοηθάει, αλλά αυτό που είπε ο κ. Πτωχός, δυστυχώς υπάρχει σε πολλά νοσοκομεία και εμείς, σαν αισιολόγοι, μας δημιουργούν πρόβλημα την αδραλίνη. Ήθελα να ρωτήσω, σε ηλικιωμένες γυναίκες με ατροφία κόλπου, χρησιμοποιείται κάποια ιστρογόνα προεγχειρητικά, ώστε να έχουμε και μικρότερα ποσοστά διάβρωσης και ίσως μια κάποια μεγαλύτερη ευκολία στο χειρουργείο ή όχι? Γιατί γενικά όταν υπάρχει πολύ μεγάλη ατροφία, δυσκολεύει η επέμβαση. Αυτή είναι μια ερώτηση. Θα σας απαντήσω ειλικρινά. Αυτό είναι το ιδανικό. Δηλαδή, η γυναίκα να κάνει 3 εβδομάδες βατζιφέν ή το παλιό πρεμαρίν και οτιδήποτε. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, όμως, ένα δημόσιο νοσοκομείο, η γυναίκα μπαίνει, τη βλέπεις για πρώτη φορά ενδεχομένως και χειρουργείται. Επομένως, πρακτικά το έχουμε κάνει μόνο σε 2 γυναίκες. Μετεγχειρητικά όμως φεύγουν με την οδηγία 1 εβδομάδα μετά να έχουν, να κάνουν τοπικά ιστρογόνα. Και βοηθάει. Απλώς να πούμε εδώ ότι με το Βατζιφέμ, επειδή μπαίνει ο στυλαίος μέσα, μας έχει δημιουργηθεί μας ένα πρόβλημα. Μπορεί να χτυπήσει την τομή και να δημιουργήσει. Να κάνει διάσπαση. Μια εβδομάδα μετά. Ενώ το πρεμαρίν δεν είχε αυτό έτσι τόσο πολύ, ίσως. Το ένα είναι αυτό και το δεύτερο. Εσείς σίγουρα ξέρετε καλύτερα από μένα τα υλικά. Το μέγεθος των πόρων έτσι, στα πλέγματα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πρέπει να είναι πάνω από 75 μικρά. Κυκλοφορούν ακόμα πλέγματα με μικρότερα, γιατί πρέπει να προσέχουμε όταν διαλέγουμε πλέγμα, ή πλέον έχουν τελείως αποσυρθεί? Από όσο γνωρίζω, ό,τι κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή είναι πλέγμα πολύκρονο, πολυπροπυλένιο, με πολύ μικρά. Με μεγάλα. Okay. Δεν υπάρχει πρόβλημα να διαλέξεις. Αν διαλέξεις συνθετικό, είναι από τη νέα γενιά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Δαμάκη.